που έγινε στη Λεβέντιο Πινακοθήκη. Να, και έχουμε και πολύ εντυπωσιακό αφιέρωμα φωτογραφικό από όλη αυτή την ιστορία που περνάει μέσα από τη σημερινή εφημερίδα. Βλέπουμε ήδη ότι ήταν εκεί πέρα και ο κύριος Νίκος Ανθασιάδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φυσικά μίλησε και ο κύριος Χρήστος Τσουρούλης εδώ από τον Δία και πάρα πολύ σύσσωμη πολιτική ηγεσία βρέθηκε εκεί πέρα. Έγιναν πολλά. Θέλω να τα δούμε. Θέλω να τα δούμε πάρα πολύ. Έχει σημασία, διότι αν αναλογιστεί κανένας και αυτό που αναγράφεται άνω-άνω στην εφημερίδα και το σλόγγαν της έκδοσης της, όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά. Εύχομαι ότι καλύτερα. Η σημερινή έχει ταυτιστεί με τους εθνικούς και τους κοινωνικούς αγώνες του κυπριακού λαού, του κυπριακού ελληνισμού. Η ίδρυση της σημερινής, η έναρξη της λειτουργίας της πριν από 40 χρόνια δημιούργησε πραγματικά τομή στα δημοσιογραφικά δρόμενα της Κύπρου και έχει ανυψώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Θεωρώ πως είναι μια σπουδαία επέτειος. Η σημερινή έχει αφήσει το στίγμα της στην πολιτική ιστορία, στην ιστορία της Κύπρου. Και εύχομαι πραγματικά με την ίδια επιτυχία να συνεχίσει και στο μέλλον. Κάθε καλό εύχομαι. 40 χρόνια μαχητικής σκέψης, μαχητικής δημοσιογραφίας, τολμηρής ανάλυσης και νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να ευχηθεί κανείς στη σημερινή είναι να έχει άλλα τόσα με το ίδιο σθένος και την ίδια δύναμη, γιατί όλοι την έχουν ανάγκη. Νομίζω πρώτα να ευχηθώ ακόμα 40 χρόνια. Να ευχηθώ με τον ίδιο τρόπο τη σκληρή δουλειά, την πολυφωνία που είναι απαραίτητη για την δημοκρατία και τη διαφορετική άποψη, να συνεχίσετε να την εκφράζετε, να συνεχίσετε να την πιστεύετε, διότι μόνο καλό θα κάνει σε τούτον τον τόπο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να ευχηθώ από τη δική μου εμπειρία και τη συνεργασία με όλους τους δημοσιογράφους, ότι να συνεχίσει με τους ίδιους στόχους για την έγκυρη ενημέρωση, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των πολιτών. Να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις θερμές μου ευχαριστίες προς το συγκρότημα, προς όλους όσους συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής γραμμής και κυρίως να ευχηθώ ότι θα συνεχίσει, αν και είμαι βέβαιος, και τα επόμενα χρόνια να αγωνίζεται, να ειδησιογραφεί και να παρεμβαίνει το ίδιο αποφασιστικά, το ίδιο αποτελεσματικά, μα πάνω απ' όλα το ίδιο υπεύθυνα και εθνικά. Να ευχηθώ πολλά ακόμα χρόνια παραγωγικής, έγκυρης, αντικειμενικής δημοσιογραφίας. Η σημερινή τόλμησε από την πρώτη στιγμή. Αναλογιστεί κανείς τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, πίσω 40 χρόνια, το 1976, και ο πιο αυστηρός κριτής θα πει ότι η σημερινή έφερε στον τόπο μας την κριτική σκέψη, την ελεύθερη άποψη. Να ευχηθώ σε σημερινή χρόνια πολλά, χρόνια καλά, τα 40 χρόνια να γίνουν 140 χρόνια και να συνεχίσει να λέει μόνο αλήθειες και πάντα αλήθειες όπως κάνει πάντα. Και εύχομαι να συνεχίσει με το ίδιο πάθος για σωστή ενημέρωση, αντικειμενικότητα και σεβασμό προς τον πολίτη. Την εκδήλωση προσφώνησε ο Διευθυντής Συγκροτήματος Δίας, κύριος Χρύσανθος Τσουρούλης, όπως επίσης και ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Ακόμη εγκαινιάστηκε και το πολύ εντυπωσιακό φωτογραφικό αφιέρωμα της εφημερίδας που αποτυπώνει την ιστορία της Κύπρου μέσα από τη ματιά της σημερινής εφημερίδας. Το φωτογραφικό αφιέρωμα θα είναι ανοιχτό για το κοινό μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία με κυρίους ομιλητές τον πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου και τον πρόεδρο Δημοκρατικού Κόμματος κύριο Νικόλαο Παπαδόπουλο. Θα συντονίσει την ομιλία ο Νικήτας Κυριάκου, αναπληρωτής διευθυντής ειδήσεων τηλεόρασης του ΣΥΓΜΑ. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό.